ευχαριστημένοι δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ταξί της Χαλκίδας από την κίνηση στην πόλη. Ο εσωτερικός τουρισμός έχει ενισχύσει αρκετά και είναι αισιόδοξη για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας για το επάγγελμα, αφού πάντα παρουσιάζει αυξημένη κίνηση και αυτό που φοβούνται είναι ο χειμώνας που θα έρθει. Η κίνηση έχει και αυτό το και τον Ιούνιο που μας πέρασε, αλλά και τις αρχές του Ιουλίου, αλλά και από το Μάιο ακόμα έχει ξεκινήσει δυνατά. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ευελπιστούμε ότι θα πάμε μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και ίσως και Οκτώβριο έτσι καλά όπως είναι και τώρα. Βέβαια σε σχέση με πέρσι, εντάξει, είναι λίγο καλύτερα και πέρσι είχε κίνηση, έτσι, αλλά φέτος είναι ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε δηλαδή τον κόσμο να παίρνει ταξί, σκέφτεται τα χρήματα που θα δώσει. Ο κόσμος συνεχίζει να παίρνει ταξί, αλλά εντάξει, ήταν και η προκειμένη αύξηση που είχαμε από τις 22 του Ιουνίου. Εντάξει, όταν γίνεται μια αύξηση στα κόμιστρα, πάντα σε όλα τα είδη, υπάρχει μια σχετική πτώση. Δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο βέβαια ακόμα, αλλά θα δούμε στην πορεία. Ήταν ένα αναγκαίο κακό. Ο κόσμος που έρχεται για να πάρει ταξί είναι προσεκτικός, φοβάται για τον κορονοϊό ή είμαστε λίγο πιο χαλαροί τώρα που είναι καλοκαίρι? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Λόγω του ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική μόνο στα ταξί, στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία και στα ιατρία, έτσι, δηλαδή μόνο σε 4-5 περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να φοράμε τη μάσκα, ο κόσμος βγαίνει έξω χωρίς μάσκα. Κάποιες φορές, ας πούμε, το ξεχνάει. Εμείς είμαστε φοδιασμένοι στα αυτοκίνητά μας να έχουμε μάσκες μιας χρήσεως και να φοδιάζουμε τον πελάτη όταν έρχεται να πάρει το ταξί. Έχουμε εξωτερικό τουρισμό ή κυρίως εσωτερικό? Κοιτάξτε, η Χαλκίδα, εξωτερικό τουρισμό, δηλαδή ξένους, δεν έχουμε. Έτσι, δεν είχαμε και ποτέ. Τώρα πάει κάτι να γίνει μόνο στην Ερέτρια, ας πούμε, με τα γκρουπάκια τους εκεί κτλ. Όπου έρχεται και ένας τουρίστας εδώ. Βέβαια λίγο δύσκολο, αλλά κάτι μπορεί να γίνει. Έχουμε εσωτερικό τουρισμό. Τόσα χρόνια η Χαλκίδα δηλαδή έχει και τους Αθηναίους που έρχονται είτε για ημερήσια εκδρομή, είτε για διήμερο, είτε για τριήμερο, είτε εκείνους ακόμα που έχουν και τα εξοχικά τους γύρω-γύρω από τη Χαλκίδα ή ακόμα και μέσα στη Χαλκίδα και έρχονται και περνάνε όλο το καλοκαίρι ή μεγάλο μέρος του καλοκαιριού εδώ. Σε γενικές γραμμές, ο Ιούλιος είναι πολύ καλός μήνας για τη Χαλκίδα. Έχει και το παζάρι στο τέλος του μήνα, γιορτάζει και η Αγία Παρασκευή. Ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας τουλάχιστον για μας, αλλά και γενικότερα για τη Χαλκίδα. Ευχαριστημένοι λοιπόν οι επαγγελματίες του δικού σας χώρου εδώ στην πόλη. Αυτό το διάστημα είμαστε καλά. Το χειμώνα φοβόμαστε, όπως και σε όλα τα μέρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει από τον Οκτώβριο και μετά.